Βρετανικά δημοσιεύματα θέλουν και πάλι την Κύπρο να γίνεται στόχος τρομοκρατικών επιθέσεων. Οι βρετανικές εφημερίδες Daily Mail και Mirror αναφέρονται και πάλι στην Βρετανίδα Ισλαμίστρια Σαμάθα Λιούθουέιτ, γνωστή ως Λευκή Χείρα. Το δημοσίευμα, που επικαλείται κρυπτογραφημένα emails και τηλεφωνικές κλήσεις, αναφέρεται στους πιθανούς στόχους ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται η Κύπρος και η Ελλάδα, καθώς και άλλοι καλοκαιρινοί τουριστικοί προορισμοί, όπως επίσης και το Λονδίνο. Η Λιούθουέιτ βρίσκεται στο στόχαστρο των διεθνών αρχών εδώ και 7 χρόνια, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει κατορθωτός ο εντοπισμός και η σύλληψή της μέχρι σήμερα. Η Λευκή Χείρα πιστεύει ότι βρίσκεται υπό την προστασία μαχητών της Αλ-Σαμπάμπ στη διαλυμένη και ανοργάνωτη Εμένη. Άνθρωποι των μυστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail, αναφέρουν ότι η Βρετανίδα, παγκοσμίως καταζητούμενη, έχει πρόσφατα επισκεφτεί το Ντουμπάι, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι σχεδιάζει νέα τρομοκρατικά χτυπήματα. Στην Ιεμένη, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, στρατολογούσε γυναίκες για επιθέσεις αυτοκτονίας, πληρώνοντας $300 στις οικογένειές τους. Επίσης, έστελνε σε επιθέσεις αυτοκτονίας 15χρονες, οι οποίες ήταν υπό την επίρρεια ηρωίνης. Παρόμοιες πληροφορίες έχουν δημοσιευθεί και τον Ιούλιο σε βρετανική εφημερίδα, αναφερόμενες επιθέσεις σε τουριστικά θέρετρα της Μεσογείου. Πάντως, πηγές από την αστυνομία καθησυχάζουν ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες ή ενδείξεις για δράση ή ενδεχόμενη δράση της Λευκής Χείρας στην Κύπρο. Διαβεβαίωνουν μάλιστα ότι γνωρίζουν το όλο θέμα και έχουν πάρει όλα τα δεδειγμένα μέτρα ασφαλείας.